Συνέντευξη τύπου στην πόλη των Σερών παραχώρησε η Συμμαχία για σύγχρονες, βιώσιμες, οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές απαντήσεις με αλληλεγγύη και σεβασμό, πράσινο και μοβ το μεσημέρι της Τρίτης στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Ομιλητές ήταν η κυρία Βασιλική Γραμματικογιάννη, δημοσιογράφος, συνεπικεφαλής της Συμμαχίας Πράσινο και Μοβ, καθώς και ο κύριος Μιχάλης Τρεμόπουλος, πρώην Ευρωβουλευτής των Πρασίνων. Το Πράσινο και Μοβ είναι μια ευρεία συμμαχία 7 κομμάτων για σύγχρονες οικολογικές απαντήσεις, αλληλεγγύη και σεβασμό σε ανθρώπους, φύση και ζώα, δίκαιη, βιώσιμη, αλληλέγγυα οικονομία για όλους και όλες, στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων, καθώς και μια πράσινη και ομόσπονδη Ευρώπη αξιών και δικαιοσύνης. Είναι αρκετό για να έχει ο κάθε πολίτης αυτής της πόλης 1.200 κιλοβατόρες την ώρα, κιλοβατόρες το χρόνο, δωρεάν για τα επόμενα 20-25 χρόνια. Αυτό δείχνει τη διαφορά μοντέλου και αντίληψη πολιτικής. Είναι ακριβώς η πολιτική που θέλει τον πολίτη δυνατό και αυτόνομο απέναντι σε μια πολιτική που τον θέλει σε ασφυξία και εξαρτημένο. Οι προτάσεις μας στην οικονομία δεν είναι τώρα, είναι χρόνια πίσω. Διεκδικούμε μια κυκλική οικονομία, όχι η ανακύκλωση που ξέρουμε και που είναι ένα κυνήγι, το τι παράγει η βιομηχανία και ο καταναλωτισμός, εμείς προσπαθούμε μετά να τα σώσουμε και να τα διαχειριστούμε. Η κυκλική οικονομία είναι η αυτορύθμιση της οικονομίας με τρόπο τέτοιο που και εξοικονομεί πόρους φυσικούς και παραγωγικούς, αλλά και δεν καταστρέφει τους πόρους. Και να πούμε ότι η οικονομική κρίση στο κομμάτι που δεν αφορά την ενεργειακή, τη χιονοστιβάδα της ενεργειακής κρίσης, αφορά την εξάντληση και καταστροφή των πόρων στην ουσία και το ρυθμό εξάντλησης και καταστροφής των φυσικών και παραγωγικών πόρων. Αυτό αντανακλάει αυτή η οικονομική κρίση. Είναι γνωστό ότι πολλές πρώτες ύλες είναι σε σπάνι και δυσκολεύονται οι παραγωγοί και γι' αυτό υπάρχει πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσα από την διασύνδεση του τοπικού προϊόντος και τοπικών υπηρεσιών στην τοπική αγορά. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει αυτά που χρειάζεται να γίνουν. Και αυτό είναι μια βασική ασπίδα απέναντι σε μια παγκοσμιοποιημένη χρηματιστηριακή αγορά που πετάει στον κάδο των αχρήστων και κλάδους και προϊόντα τοπικά, γιατί κάπου κάποιος κερδοσκοπεί και κάποιοι χάνουν τη ζωή τους. Η τοπική οικονομία μπορεί να αποτελέσει αυτή την ασπίδα που θα διατηρήσει την ποιότητα ζωής. Είναι γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε μπει σε μια κρίσιμη κατάσταση, σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας μας. Έχουν ξανασυμβεί στο παρελθόν, έχουν ξαναέρθει σε τέτοιες καταστάσεις και το θέμα είναι ότι αρκετές φορές αυτό ξέσπασε με πολύ άσχημο τρόπο. Το βασικό ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βέβαια, που είναι το πιο πρόσφατο της ιστορίας μας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ενδείκνεται για τη βιολογική καλλιέργεια, ακριβώς επειδή έχει μικρό κλήρο. Δεν έχουμε τις τεράστιες εκτάσεις που χρειάζεται εντατική, μπορούν να δουλέψουν μόνο με εντατική γεωργία. Εμείς προωθούμε αυτό το μοντέλο και αυτές τις χρηματοδοτήσεις να στραφούμε περισσότερο στο να χρηματοδοτηθεί η μικρή παραγωγή και η βιολογική καλλιέργεια.